Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Η εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα» εδώ στο Blue Sky, μια πολιτική εκπομπή, μια εκπομπή που έκανε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γιάννης Λοβέρδος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος και πολύ καλός φίλος, ο οποίος είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον δυτικό τομέα. Ο δυτικός τομέας περιλαμβάνει τους δήμους Εγάλεο, Περιστέρι, Αγία Ανάργυρη, Καματερό, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, Ήλιον και Αγία Βαρβάρα. Αυτή η εκπομπή λοιπόν του Γιάννη Λοβέρδου, του φίλου δημοσιογράφου και υποψήφιου με την Νέα Δημοκρατία, λόγω εκλογικής νομοθεσίας δεν είναι μαζί σας. Θα επανέλθει όμως τη Δευτέρα, όπως και να έχει, είτε εκλεγεί είτε δεν εκλεγεί, εδώ το μεσημέρι, τη Δευτέρα, έχετε ραντεβού στις 2 ακριβώς, ραντεβού με την επικαιρότητα με τον Γιάννη Λοβέρδο. Εμείς το που μπορούμε να ευχηθούμε είναι καλή επιτυχία, Γιάννη, καλό αγώνα, δίνει σκληρό αγώνα ο Γιάννης Λοβέρδος και η προσωπική μου εκτίμηση είναι, επειδή τον γνωρίζω και τον εκτιμώ, ότι ο Γιάννης Λοβέρδος είναι ένας άνθρωπος που θα προσφέρει από τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Είναι δηλαδή μια καλή επιλογή για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να ασχοληθούμε λίγο με την επικαιρότητα, πριν βεβαίως το λόγο παρέτησης, γιατί αυτή η εκπομπή και εδώ στο Blue Sky αυτό κάνουμε. Δίνουμε βήμα στους πολίτες, στους δημότες, για να πούν την άποψή τους ελεύθερα, ανεμπόδιστα, ανεπηρέαστα. Είναι το βήμα των πολιτών, των ψηφοφόρων, η υπεύθυνη άποψη, αυτή που πρέπει να ακούνε όλοι οι πολιτικοί. Στην επικαιρότητα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βρυξέλλες, έχουμε σε εξέλιξη μια πολύ σημαντική συνεδρίαση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να συμφωνήσουν στην τοποθέτηση ορισμένων, μάλλον σε 4 νόματα, σε 4 θέσεις κέρυες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκεί που έχει τη θέση δηλαδή, που κατέχει σήμερα ο κύριος Γιούνκερ, κορυφαία θέση. Είναι για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού, του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκεί που είναι ο κύριος Ντράκη δηλαδή. Και βεβαίως για τον οριστεί ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής, εκεί που σήμερα είναι η κυρία Μογκερίνη. Κορυφαίες θέσεις. Γίνονται διαβουλεύσεις λοιπόν των Ευρωπαίων ηγετών. Αν δεν υπάρξει κάποιος συμβιβασμός και κάποιες υποχωρήσεις, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Βέβαια, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ήδη δήλωσε ότι δίνουμε την εικόνα της μη σοβαρής Ευρώπης. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε δηλαδή σε κέρια ζητήματα. Πιο συμβιβαστική, πιο ήπια η Γερμανίδα καγκελάριος, η Άγγελα Μέρκελ. Αυτή προτείνει η κυρία Μέρκελ ως πρόεδρο της Επιτροπής, διάδοχο δηλαδή του κυρίου Γιουνκέρ, τον Τίμερμανς, τον Ολλανδό πολιτικό. Αυτός ήταν και υποψήφιος με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Η υποψηφιότητα του κυρίου Τίμερμαν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτείνει τον κύριο Βέμπερ και έχει ένα ισχυρό επιχείρημα ότι είναι το πρώτο κόμμα, έτσι. Να δούμε, ενδεχομένως να έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν έχουμε αποτέλεσμα θα σε ενημερώσουμε. Πιστεύω ότι μέχρι το απόγευμα θα υπάρξει λευκός καπνός από τις Βρυξέλλες και θα έχουμε συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών σε αυτές τις κορυφαίες, θα έλεγα, επιλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δομικά προβλήματα που πρέπει να λύσει. Ήδη έχει αρχίσει αυτό που λέμε ένας διάλογος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Είναι ένας, θα έλεγα, διάλογος που προκαλεί εύλογες ανησυχίες και εδώ χρειάζονται πολιτικοί με ευέλικτες θέσεις και απόψεις. Απλώς να σημειώσω κάτι που είπε και η κυρία Μέρκελ, ότι κάνω μια αυτοκριτική εν πάση περιπτώσει, ότι θα πρέπει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει μεγαλύτερη επαφή από ό,τι είχε προηγούμενη, με τους πολίτες της Ευρώπης.
Να έχουμε δηλαδή, θα έλεγα, την Ευρώπη των πολιτών. Αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα δικά μας τώρα, είμαστε, θα έλεγα, μερικές μέρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής. Πολύ σημαντική αυτή η εκλογική αναμέτρηση, πολύ σημαντική αυτή η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Τα κόμματα έχουν φουλάρει τις μηχανές του προεκλογικού αγώνα. Απλώς θα σας πω εγώ κάτι από τις τελευταίες δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, δίνουν ένα σκληρό αγώνα. Θα αναφερθώ στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την ΔΕΗ. Μάλιστα θεωρείται ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας της Δημοσίας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για αυτούς που οδήγησαν τη ΔΕΗ σε αυτά τα ικτρά χάλια, έτσι είπε, ικτρά χάλια. Επανέλαβε όμως όλους τους τόνους ότι θα σωθεί η επιχείρηση. Δεν πρόκειται να αφήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να καταρρεύσει. Και πρόσθεσε εκ το εξής. Στο πλάνο της σωτηρίας που έχει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, δεν περιλαμβάνονται η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Δεν περιλαμβάνονται. Ένα ακόμα θέμα που θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό είναι τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή η μη εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν πάρει οι Έλληνες πολίτες. Ξέρετε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν φτάσει στο 45% του συνόλου των δανείων. Στο 45%. Δηλαδή, περίπου, ένα στα δύο δάνεια δεν αποπληρώνεται. Αδυνατούν ή, δεν ξέρω ποιους άλλους λόγους, οι δανειολήπτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν στις τράπεζες. Είναι ένα σοβαρό θέμα, απασχολεί όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει τις απόψεις της και έχει πει ότι θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, οπωσδήποτε, σε αυτούς οι οποίοι έχουν αυτές τις εκκρεμότητες, δεν εξυπηρετούν τα δανειά τους, θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να είναι συνεπείς δανειολήπτες. Θα υπάρξει επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και θα υπάρξει δυνατότητα έτσι ώστε οι τράπεζες να αυξήσουν την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη. Ο βασικός, θα έλεγα, στόχος και άξονας της Νέας Δημοκρατίας, αυτού που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, είναι να έχουμε ανάπτυξη. Επίσης, ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό. Θεωρείται από πολλούς δημοσιονομική βόμβα. Αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί διάφορες μειώσεις. Έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Κάποιες υποθέσεις των έχουν τέλεση δικήση, είναι υπέρ τους. Και κάποιες άλλες εκκρεμούν και θα τελεσυνδικήσουν το επόμενο διάστημα. Θα υποχρεωθεί δηλαδή, έτσι λένε τα νότα δικαστήρια της χώρας, η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, να επιστρέψει τα χρήματα αυτά στους δικαιούχους συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι μεγάλο το ποσό, υπολογίζεται στα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια, κάτι που θα εκτινάξει τα δημοσιονομικά μεγέθη, τα περιθώρια θα είναι εκτός δημοσιονομικών περιθωρίων. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι ως κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία θα σεβαστεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά στο πλαίσιο βέβαια των δημοσιονομικών περιθωρίων. Αυτό είναι, θα έλεγα, κάτι το πολύ ειλικρινές και το εξαιρετικά σαφές. Θα γίνει αυτό εφόσον. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τα δημοσιονομικά μεγέθη. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί και να αγνοήσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, μια συμφωνία, μια τομή αυτών και θα υπάρξει κάποια λύση. Τώρα θα περάσουμε στο άλλο κόμμα, στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στο Ηράκλειο της Κρήτης, είπε ότι η εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι βέβαιη. Είπε ότι οι κάλπες αυτή τη στιγμή είναι αδιανές. Θα γεμίσουν την Κυριακή ενδεχομένως.
όχι ενδεχομένως, θα γεμίσουν την Κυριακή. Είπε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει πει ακόμα την τελευταία λέξη. Είπε ότι είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές, λέγοντας ότι είναι κρίσιμα τα διλήμματα που μπαίνουν την Κυριακή. Διακυβεύεται, θα έλεγα, η ζωή μας τις επόμενες μέρες. Αυτά είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Για το κίνημα αλλαγής, έχουμε τη δήλωση της κυρίας Γεννηματά, Φόφης Γεννηματά, χθες από το προεκλογική της συγκέντρωση, που είπε ότι δεν θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια, είναι κατανοητό να πει δεν θα συνεργαστώ με τον κύριο Μητσοτάκη στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία. Γιατί το λέει αυτό? Διότι αν έλεγε από τώρα θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, πολύ απλά οι ψηφοφόροι, όσοι έχουν απομείνει του Κινάλ, θα ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαιναν οι άνθρωποι μόνοι τους στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα περιμένανε να τους πάει η κυρία Γεννηματά. Είπε ότι έχει βάλει ψηλά τον πήχη. Εκτιμάει ότι ο Κινάλ θα έχει μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό από αυτό που είχε σε ευρωεκλογές. Είναι 7,7% περίπου, υπολογίζει για πάνω από 8%. Να δούμε. Και σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κουτσούμπας, χθες στην Θεσσαλονίκη, είπε ότι δεν πρέπει να χαθεί καμία ψήφος για το ΚΚΕ. Θα πρέπει όλοι να πάνε την Κυριακή να ψηφίσουν και αυτοί οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ που δεν πήγαν την προηγούμενη τις ευρωεκλογές να πάνε τώρα για να ενισχύσουν το ΚΚΕ. Όμως, επειδή είπαμε ότι αυτή η εκπομπή είναι εκπομπή των τηλεθεατών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να με πολύ μεγάλη χαρά να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Να έχουμε, παρακαλώ, στην οθόνη το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, έτσι ώστε να έχουμε τη χαρά να σας ακούσουμε. Σας είπα ότι αυτή η εκπομπή έχει ένα χαρακτηριστικό, να ακούμε. Και θα έλεγα ότι πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούν πρώτα απ' όλα τους πολίτες, οι πολιτικοί μας. Αλλά και οι δημοσιογράφοι πρέπει να ακούν. Και όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει να ακούμε τους πολίτες. Την υπεύθυνη και σοβαρή άποψη. 211-1860-001. 211-1860-001 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να βγείτε στον αέρα και εσείς να πείτε την άποψή σας και εμείς με μεγάλη χαρά να την ακούσουμε. Πέρα όμως από αυτά, από το προεκλογικό κλίμα, υπάρχουν και εξελίξεις πολύ σοβαρές που αφορούν την γεωπολιτική, που αφορούν, θα έλεγα, τη χώρα μας, η θέση της Ελλάδας στο διεθνές περίγυρο, τη σχέση με την Τουρκία που δεν πάνε καλά και μια σειρά θεμάτων που ανήκουν στη λεγόμενη, θα έλεγα, υψηλή στρατηγική, για την οποία όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουν μια, και νομίζω ότι έχουν σε γενικές γραμμές, μια κοινή συνισταμένη, διαμορφώνοντας μια εθνική στρατηγική, διότι οι κίνδυνοι δεν είναι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά είναι υπαρκτοί και δεν είναι και αμεληταίοι. Θα ξεκινήσω από ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο, που είναι για τη Δύση, για τη Δυτική Συμμαχία, είναι οι κινήσεις του Προέδρου της Τουρκίας, του Ταγίπ Ερντογάν. Απρόβλεπτος ηγέτης, ο Ταγίπ Ερντογάν. Έχει, θα έλεγα, διαμορφώσει σχέσεις πολύ σοβαρές με τη Ρωσία, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και με το Ιράν. Το Ιράν, που είναι, θα έλεγα, εκ των βασικών αντιπάλων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία είναι εξαιρετικά περίπλοκες, αλλά στον ορατό ορίζοντα, στο προσεχές μέλλον, σε αυτά που μπορούμε να προβλέψουμε δηλαδή,
οι Αμερικανοί θα αποφύγουν μια μετωπική σύγκρουση με την Άγκυρα. Παρότι οι σχέσεις, οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις έχουν επιδεινωθεί σημαντικά και λόγω των S-400 είναι ένα αντιεραπορικό οπλικό σύστημα της Ρωσίας που έχουν αγοράσει οι Τούρκοι και τις επόμενες μέρες, όπως λέει ο κύριος Ερντογάν, θα εγκατασταθούν στην Τουρκία, αλλά και των μαχητικών αεροσκαφών, των F-35. Η Τουρκία είναι συμπαραγωγός χώρα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 τύπου stealth που παράγουν οι ΗΠΑ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα δίλημα από τους Αμερικάνους που λένε ότι δεν μπορεί να έχετε και τα δύο, και τους ρωσικούς πυράβλους και τα αμερικανικά αεροσκάφη, πρέπει να διαλέξετε. Βέβαια, στην συνάντηση στην Ιαπωνία των δύο προέδρων, του Προέδρου των ΗΠΑ αλλά και του Προέδρου της Τουρκίας, φαίνεται ότι εκεί μπήκε λίγο νερό στο κρασί. Ήταν απόλυτη. Ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ περίπου είπε ότι να το δούμε, δεν είναι και τόσο σοβαρό θέμα, να το εξετάσουμε. Δηλαδή ακολούθησε μια, θα έλεγα, ήπια πολιτική και πάντως όχι απόλυτα σύμφωνη με αυτήν του Κογκρέσου, που άλλα πιστεύουν, ή του Αμερικανικού Πενταγώνου, που λένε άλλα. Δηλαδή λένε, Τούρκοι δεν μπορεί να έχετε και τα δύο. Διαλέξτε ένα από τα δύο. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν λίγο μας σταμάτησε. Είναι σαφές, να το πούμε και αυτό, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν επιθυμούν την Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ. Θα ήταν μεγάλο πλήγμα για την Ατλαντική Συμμαχία το να έφευγε η Τουρκία και να ανέπτυσε πιο στενές σχέσεις με τη Ρωσία στον στρατιωτικό τομέα. Επομένως, η αμερικανική, θα έλεγα, αποφασιστική παρέμβαση υπέρ των ελληνικών ή ελληνοκυπριακών θέσεων θα πρέπει να την περιμένουμε με πολλές επιφυλάξεις. Γιατί οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών με Τουρκία, σχέσεις που εντάσσονται στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίαρχο θέμα βεβαίως η Συρία, οι Κούρδοι, το Ιράκ, όλα αυτά αποτελούν μια αλυσίδα γεγονότων, μια αλληλουχία γεγονότων. Συνδέονται άρρηκτα το ένα με το άλλο. Επομένως, οι σχέσεις αυτές, οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον, επηρεάζουν όλη την ροή των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, επηρεάζουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θυμίζω το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1860-001. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τώρα και να σας ακούσουμε, να ακούσουμε δικές παρατηρήσεις και ό,τι άλλο έχετε να μας πείτε. 211-1860-001. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μπορώ να εκτιμήσω, η Τουρκία θα συνεχίσει να κλιμακώνει αυτή την παραβατική πολιτική της στην ΑΟΣ της Κύπρου. ΑΟΣ είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ήδη στείλει οι δύο γεωτρύπανα εκεί. Το ένα βρίσκεται ανατολικά της Πάφου, ο Πορθητής, έτσι λέγεται αυτό γεωτρύπανο. Και το άλλο, το Γιαβούζ, είναι στην περιοχή της κατεχόμενης Καρπασίας. Αυτές οι ενέργειες των Τούρκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου προσβάλλουν ευθέως την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τελεία και παύλα. Οι αντιδράσεις για αυτή την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας σε αυτή την περιοχή, οι αντιδράσεις από τους συμμάχους μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ισότιμο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι αντιδράσεις
Παρά τις, θα έλεγα, παρά τους διθυράμβους του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα και του κ. Αναστασιάδη, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν ήταν οι αναμενόμενες. Μίλησαν για στοχευμένες αντιδράσεις, έτσι, γενικά και αόριστα. Η Τουρκία όμως συνεχίζει, να προσβάλλει την κυριαρχία της Τουρκίας. Συνεχίζει. Και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Επίσης, η Τουρκία έχει απειλήσει ότι θα επεκτείνει τη δραστηριότητα της και στην περιοχή του Καστελόριζου. Είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα που δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι, που δεν πρέπει να το υποβαθμίσουμε. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα αυτό των νησίδων, νησών και νησίδων, είναι 11 νησιά και σε αυτό το σύμπλεγμα, η Μεγίστη είναι το μεγαλύτερο, το Καστελόριζο, δεν αναγνωρίζει ότι έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα. Και έχει πει ότι σε αυτή την περιοχή θα στέλνει τα πλοία της να κάνουν έρευνες. Θέλω να θυμίσω το εξής. Τα τουρκικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στην ΑΟΣ της Κύπρου, είτε αυτά τα οποία βρίσκονται ή θα βρεθούν στην περιοχή του Αιγαίου, δεν είναι μόνα τους. Συνοδεύονται από τουρκικά πολεμικά πλοία, από πλοία του τουρκικού στόλου. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή της Τουρκίας, όχι μόνο να κλιμακώσει, αλλά να στρατιωτικοποιήσει την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ΑΟΣ της Κύπρου. Μάλιστα δε, ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ορντογάν, όταν συνάντησε στην Ιαπωνία τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, του είπε κατά τρόπο υποτιμητικό, μην ασχολείσαι με την Κύπρο. Μην ασχολείσαι με την Κύπρο. Και άλλα βέβαια που δεν λέγονται. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Τουρκία έχει σηκώσει ψηλά τον Αμανέ. Εκμεταλλεύεται την αδυναμία αντίδρασης των Ελληνοκυπρίων. Δεν έχουν οι Ελληνοκύπροι δυνάμεις να αντιδράσουν. Δεν έχουν. Δεν διαθέτουν κάποιο στρατιωτικό μηχανισμό. Δεν μπορούν να έχουν κάποια αντίδραση. Κάποια εντάλματα σύλληψη που βγάζει ο εισαγγελέας της Τουρκίας για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στα ερευνητικά πλοία. Αυτά οι Τούρκοι τα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, όπως είπε, μιλώντας σε συνέδριο της Κωνσταντινούπολης, ο κύριος Ερντογάν. Τα πράγματα λοιπόν είναι έτσι. Θέλω απλώς να πω ότι έχουμε μια δήλωση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης του Ναυάρχου, του κυρίου Αποστολάκη, ο οποίος μίλησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για το θέμα δηλαδή του Καστελόριζου και την τουρκική επιθετική συμπεριφορά εκεί. Και ακούστε τι είπε ο κ. Αποστολάκης, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί διπλωματική γλώσσα να μας μπερδεύει, στρατιωτική γλώσσα χρησιμοποιεί. Είπε ότι αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι, ας υπολογίζουμε ότι θα είμαστε μόνοι μας απέναντι στην Τουρκία. Να το ξαναδούμε λίγο αυτό. Αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι, ας υπολογίζουμε ότι θα είμαστε μόνοι μας απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε το εξής. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει σεισμικές ή άλλες έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, προσβάλλοντας δηλαδή την ελληνική κυριαρχία, και χρειαστούμε να αντιδράσουμε, θα είμαστε μόνοι μας. Και
τόνισε με έμφαση ότι δεν θα επιτρέψουμε να πάνε οι Τούρκοι στο Καστελόριζο, γιατί αν θα πάνε, τότε δεν θα υπάρχουν επιλογές. Τι σημαίνει δεν θα υπάρχουν επιλογές? Δηλαδή, όποια κυβέρνηση και να είναι επάνω, όποια κυβέρνηση και αν επιλέξει ο ελληνικός λαός να έχουμε από Δευτέρα, δεν θα έχει επιλογή παρά μόνο να αντιδράσει δυναμικά. Και λέει ο κύριος Αποστολάκης, σε αυτή την περίπτωση, θα είμαστε μόνοι μας. Μην περιμένουμε δηλαδή να τρέξει το ΝΑΤΟ να πολεμήσει τους Τούρκους. Μην περιμένουμε να έρθουν οι Ολλανδοί να στηρίξουν την Ελλάδα σε ενδεχόμενη, θα έλεγα, στρατιωτική εμπλοκή με την Τουρκία. Θα είμαστε μόνοι μας. Λέει ο Υπουργός Στρατιωτικής Άμυνας, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται στην περιοχή. Παρεμπιπτόντως να πω ότι ο κ. Αποστολάκης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πετάει προς το Τελαβίδ, την πρωτεύουσα του Ισραήλ, έχει μια εκτακτική συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, αλλά ενδεχομένως να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Δεδομένου ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή περνάει και μια σοβαρή κρίση. Τα θέματα βεβαίως είναι η στρατηγική συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, πολύ σημαντική, πολύ αναβαθμισμένη συμφωνία αυτή, την οποία βεβαίως την στηρίζουν και οι ΗΠΑ. Και βέβαια η συμπεριφορά της Τουρκίας, η κλιμακούμενη επιθετική και παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας. Όπως σας είπα και στον πρόλογο, προς τον πρόλογό μου, αυτή η εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα» είναι εκπομπή που την κάνει μεγάλη επιτυχία ο συνάδελφος ο Γιάννης Λοβέρδος, δημοσιογράφος, μεγάλη εμπειρία, προσωπικά τον θεωρώ και φίλο μου, ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος δίνει τη μάχη τη μεγάλη για την, για την εκλεγή στον, στη Β' Αθηνών, στον δυτικό τομέα. Εκεί είναι, είναι η Δήμη, το Εγάλεο, η Άγια Νάργυρη, η Πετρούπολη, η Χαϊδάρη, η Ήλιον, Αγία Βαρβάρα. Και θα είναι μαζί σας, όποιο και να είναι εκλογικό αποτέλεσμα, τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2. Ραντεβού με την επικαιρότητα, λοιπόν, δηλαδή ραντεβού με εσάς, έτσι, με τους φίλους τηλεθεατές. Η κυρία Δήμητρα από την περιοχή από τα Πατήσια είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε, κυρία Δήμητρα. Σας ευχαριστώ. Έχετε πολύ. Το λόγο. Σας ακούμε, ναι. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Δήμητρα. Εγώ αυτό είμαι μια πολίτης και σε κάποια ηλικία. Θυμάμαι όσες φορές είχαμε προβλήματα με τους Τούρκους, όλα τα κόμματα ερχόταν στη συνεννόηση και βγάζαν κάποια συμπεράσματα. Αυτό που βλέπω τώρα τα τελευταία χρόνια, ο κύριος Τσίπρας καλούσε εδώ τον Ερντογάν, έστρωνε τα κόκκινα χαλιά, πήγαινε στην Τουρκία, μοίραζε τριαντάφυλλα εκεί με τους ομοιούς του και κάθε φορά ήταν υπέρ. Και δεν είναι και τυχαίο το ότι αν έχουν απαιτήσεις, όταν βγαίνουν οι ίδιοι υπουργοί, πρώην υπουργοί και λένε ότι πρέπει να μην είμαστε μονοφαγάδες, δεν ξέρω αν λέω ψέματα, δεν το λέω εγώ, αυτό υπόθηκε στην τηλεόραση. Λοιπόν, και όταν ο άλλος... Όχι, δεν λέτε καθόλου ψέματα, δεν ναι, λέτε καθόλου ψέματα, έτσι είναι. Και όταν ο άλλος υπουργός λέει ότι Σαντορίνη, το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο, τότε γιατί, και εγώ αν ήμουν, το ίδιο θα έκανα. Εγώ το ίδιο θα έκανα. Τώρα κάποιος Τούρκος βγει και πει ότι η Αγία Σοφία δεν είναι δική μας, έχουν επίσημα, όχι οποιοδήποτε ένας κάτοικος, ένας υπεύθυνος να βγει ο γαμπρός του Ερντογάν ή κάποιος άλλος υπουργός. Δεν θα ζητήσουμε εμείς μετά να έχουμε απαιτήσεις από τους Τούρκους. Σωστά. Λοιπόν, γιατί μας εκπλήσει το γεγονός αυτό ότι οι Τούρκοι έχουν απαιτήσεις, αφού εμείς μόνοι μας τα δίνουμε. Μόνοι μας δώσαμε και το όνομα στα Σκόπια. Εγώ γεννήθηκα με το όνομα Σκόπιο όταν πήγαινα σχολείο. Σας λέω με κάποιες ηλικίες. Και αυτό το ξαφνικό, από εκεί που λέγανε ότι να το βάλουμε στον δρόμο να το... Και τελικά μας το έφερε τετελεσμένο γεγονός σερβιρισμένο στο πιάτο. Δεν ξέρω, λέω ψέματα. Όχι, ψέματα δεν λέτε. Λοιπόν. Απλώς να σας πω, κυρία Δήμητρα, εμείς, φαντάζομαι ο κάθε Έλληνας πολίτης, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι και να μην, να μην μας επηρεάζουν όλους κομματικές τοποθετήσεις.
τοποθετήσεις στα εθνικά θέματα που γίνονται με κομματική σκοπιμότητα. Δεν είναι γιατί εγώ τον στήριξα στις τρεις πρώτες εκλογές. Ναι, ναι. Τώρα όμως όχι, δεν λέω, κοιτάξτε, κατέστρεψε όλη τη δικιά μου, είμαι συνταξιούχος από τον άντρα μου, έχασα τον άντρα μου και από εκεί που ήμουν κυρία με έκανε ζητιάνα. Εγώ δεν θέλω συσίτιο να μου δώσει, ούτε θέλω φιλοδόρημα, να μου δώσει τη σύνταξη το 70% που μου ανήκει. Όταν εμένα μου δίνει 350 ευρώ, να το κάνω τι, 1.200 ευρώ. Ας μου δουνε το αυτό που μου έκοψε, να το παίρνω κάθε μήνα, διότι αυτό είναι το 1/4 από το ΕΚΑΣ που μου έδωσε. Έχετε δίκιο, κυρία Δήμητρα. Ακούστε να σου πω. Ναι. Έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας. Πραγματικά, οι αποφάσεις στον τομέα αυτό του κυρίου Κατρούγκαλου ως υπουργού εργασίας ήταν απαράδεκτες. Ναι, δηλαδή, εξώθησε... Να τον πετάξει πέρα, όταν είδε, γιατί και αυτός υπέγραψε. Να τον πετάξει και να πει ότι δεν μου κάνεις όπως έδειξε τον Βαρουφάκη. Αλλά δεν τον έδειξε τον Βαρουφάκη. Αφού μας κατέστρεψε ο Βαρουφάκης, μπορούσε να τον διώξει τις πρώτες μέρες. Όταν πήγαινε με τις Αγιονάρες στην Βουλή, όταν έκανε πήγαινε έξω και γύριζε με τον χαρτοφύλακα άδειο και έλεγε εγώ δεν έχω ανάγκη τα λεφτά. Και τώρα λέει ότι δεν μας πειράξει καθόλου ο Βαρουφάκης και ότι δεν βρήκανε λεφτά. Πώς 7 μήνες πλήρωνε τις συντάξεις? Είναι δυνατόν να πληρώνουν τις συντάξεις? Αυτό δηλαδή είναι απορίες που τις έχει όλος ο κόσμος. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν λέω κάτι το παράλογο. Όχι, όχι, κάθε άλλο, κυρία Δήμητρα. Κυρία Δήμητρα, κάθε άλλο. Λέτε πραγματικότητες, λέτε αλήθειες. Είναι μόνο, είναι πάρα πολύ. Και εσύ, οι συνταξιούχες οι κυρίες, αλλά και οι κυρίες που έχουν παιδιά με προβλήματα. Έκοψε τα επιδόματα, τους έβγαλε όλους αναπήρους από 80%, τους κατέβασε στους 45% και 50% να μην πάρουν επιδόματα. Και βγαίνει τώρα και φοβηρίζει και λέει θα κόψει ο Μητσοτάκης τα επιδόματα, που τα έχει κόψει. Δηλαδή τι θυμήθηκε, παραμονές εκλογές τώρα να κάνει αυτό το πράγμα? Ας μου το έδωνε το Πάσχα που είχα ανάγκη. Να μου το... Όχι πως δεν τα χρειάστηκα. Γι' αυτά τα χρειάστηκα. Πλήρωσα το φως. Ότι αδυνατό με 350 ευρώ να πληρώσω φως. Όσο και να είμαι μόνη μου, ένα καντήλι θα το ανάψω. Δεν θα γυρίσουμε πάλι στις λάμπες που είχαμε πριν 80 χρόνια, 100. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Απλώς ήθελα να πω ότι αυτό ακριβώς είναι αυτή η εκπομπή. Αυτό ακριβώς είναι να λέμε και να ακούμε τι αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει. Κυρία Δήμητρα ήταν απόλυτα σαφή, συγκεκριμένη, κατανοητή και είπε αυτό το οποίο ζει. Με δικά της λόγια. Το είπε όμως. Έτσι. Το μήνυμα το πέρασε η κυρία Δήμητρα. Ο κύριος Σοφοκλής. Σας ακούμε, κύριε Σοφοκλή. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να μιλήσω 2 λεπτά χωρίς να μου κάνετε διακοπή. Χαίρομαι καταρχάς που σας ξαναβλέπω. Συγχαρητήρια δίνω όχι στον κύριο που αναφερθήκατε προηγουμένως που έκανε την εκπομπή, στον πρώην που πέθανε, συγχωρεμένο. Πείτε μου το όνομά του, το διαθέτει. Τον κύριο Ζερβό. Ζερβός, ναι. Αυτός ήταν δημοσιογράφος. Όσο για τον άλλο, να θυμάμαι πάρα πολύ το τι είναι. Διότι αυτή η εκπομπή είναι ραντεβού με την επικαιρότητα. Αυτός ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιούσε την εκπομπή ραντεβού με την επικαιρότητα. Αν θέλετε να πούμε την απόψη σας, να ακούσουμε, να έχετε την καλοσύνη χωρίς προσωπικές επιθέσεις, δεν ωφελούν αυτά. Δεν κάνω προσωπική επίθεση, λέω την αλήθεια. Αν δεν σας αρέσει η αλήθεια, θα το κλείσω. Όχι, όχι, την απόψη σας για τα πολιτικά, για αυτά που είπαμε. Μπορείτε ευχαρίστως να την ακούσουμε με Ναι. Τα πολιτικά είναι το εξής, ότι χρησιμοποιήθηκε μια εκπομπή για πολιτική προβακάτσια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μην μου λέτε, τον εκτιμάτε κακώς. Παρακάτω. Λοιπόν, έχω να πω στον ελληνικό λαό να μην ψηφίσει κανένα από τα 3 κόμματα, τα μνημονιακά. Ενώ ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και τα 3 είναι κόμματα τα οποία εφαρμόζουν την παγκοσμιοποίηση. Είναι τα κόμματα τα οποία θα μας πάνε πάλι 500 χρόνια πίσω. Όπως πάει όλη η Ευρώπη με αυτό εδώ πέρα το προϊόν που δημιουργήθηκε. Δηλαδή επικρατεί μια παράνοια αυτή τη στιγμή, έχετε καταλάβει στον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει κόμματα ακροδεξιά. Εγώ τα λέω ακροδεξιά, εννοώ όμως στη Σαλβίνη, Πούτιν, Ορμπάν και τέτοια, για να βρει κάποια σήμερα. Ιδιάλλως είμαστε χαμένοι.
όταν βλέπετε ότι υπάρχει Σόρος που κυβερνάει την Ευρώπη και κάνει ό,τι θέλει, είναι το αγαπημένο παιδί η Ευρώπη, ο κ. Σόρος. Και μου αρέσει το ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να το σταματήσει τόσα χρόνια, ενώ ξέρουν ότι όλοι ποιος είναι και τι κάνει και τι εφαρμόζει, ποιες είναι οι πρακτικές του. Με τις 250 μπλοκ που έχει στον κόσμο. Λοιπόν, αυτός είναι ένας, βέβαια δεν είναι αυτός μόνο, είναι πίσω από αυτό να είναι κάποια άλλη μεγάλη οικογένεια Ροκφέλερ, το οποίο το χρηματοδοτούν κιόλας. Ωραία. Κύριε Σοφοκλή, εντάξει. Σας ακούσαμε, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Είπα την άποψή σας. Με φαντάζομαι με άνεση και εσείς περάσετε και τα δικά σας μηνύματα. Δική σας άποψη είναι, όπως κάθε άποψη, κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη είναι και πρέπει να είναι σεβαστή μέχρι εκεί όμως. Ο κύριος Δημήτρης από πλατεία Βικτωρίας. Κύριε Δημήτρη, σας ακούμε. Χαίρετε κύριε Καπούτσι. Γεια σας κύριε Δημήτρη, τι κάνετε. Που σας ξαναβλέπουμε στο κανάλι. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι που έχει αφορά τις σχέσεις μας με τους εταίρους. Εγώ πιστεύω πως και στους δύο παγκοσμίους πολέμους η Γερμανία είχε άδικο και καλό ιτήθη και λογικά πήραμε τη θέση εναντίον της Γερμανίας εμείς στον πόλεμο. Όμως, αν είχαμε πάει με το μέρος της Γερμανίας, θα είμαστε 100 φορές κερδισμένοι. Διότι η Γερμανία δείχνει κάποιο ενδιαφέρον για τους λαούς και για τα κράτη που συμμάχησαν μαζί της. Ενώ οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί και οι Ρώσοι είναι άθλιοι. Είναι τελείως αδιάφοροι και εχθρικοί με τους φίλους, με τους υποτιθέμενους φίλους των. Όσο για τους Γάλλους, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να μιλάμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στις εκλογές που έρχονται πρέπει όλα τα μικρά κόμματα να μπουν στη Βουλή. Ειδικά θα αναφερθώ στα κεντρώα και κεντροδεξιά κόμματα. Πρέπει να μπει και ο Λεβέντης να μπει στη Βουλή και ο Δολόπουλος να μπει στη Βουλή και η Χρυσή Αυγή πρέπει να μπει στη Βουλή. Και πιστεύω πως δεν ήταν καθόλου χριστιανική η παρέμβαση κάποιων μητροπολιτών που παρενέβησαν εναντίον του Βελόπουλου. Πρέπει όλοι να μπουν στη Βουλή. Όλα τα μικρά κόμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Παναλαμβάνω, έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ακούμε με μεγάλη προσοχή όλες τις απόψεις. Και ο κύριος Θανάσης έχει το λόγο. Κύριε Θανάση, σας ακούμε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι μοιάζουν της παροιμίας με το γάτο. Γάτος γαμά και γάτος σκούζι. Αν έχετε την καλοσύνη αυτές τις λέξεις, όχι, σας παρακαλώ στον αέρα. Αυτές οι λέξεις αξίζουν, κύριε μου. Όχι, κύριε. Όταν, τουλάχιστον σε αυτό το κανάλι, όχι. Σε κάποιο άλλο ενδεχομένως. Στα Σκόπια για το όνομα και για την Ελλάδα τη γράφουν στα παλιά του τα παπούτσια. Μάλιστα. Αυτό. Έτσι είναι. Ωραία. Αυτό είναι. Έχουμε καταντήσει αηδία. Και η τσογλανοποίηση της πολιτικής, την οποία το είπε ο Βενιζέλος. Ακριβώς αυτό είναι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Θανάση, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, έχει δίκιο ο κ. Θανάσης στο εξής. Τσογλανοποίηση της πολιτικής ζωής, όντως, το είπε ο κ. Βαγγέλης Βενιζέλος, στη Βουλή παρακαλώ. Στη Βουλή, έτσι, το είπε αυτό. Εντάξει. Να τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι να αποφεύγουμε ακραίες εκφράσεις. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Η ελληνική λέξη είναι πάμπλουτη. Υπάρχει πλούτος λέξεων. Μπορούμε να πούμε τα ίδια με άλλες λέξεις. Ο κύριος Γιάννης από Καλλιθέα. Σας ακούμε κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Εγώ θα αναφερθώ σε σκέψη που κάνω για την επόμενη ημέρα των εκλογών. Πιστεύω ότι η περίοδος, εάν συνεχίσει όπως προδιαγράφεται, με κυβέρνηση καινούργια και αντιπολίτευση στους παρόντες, πιστεύω ότι οι δυνάμεις που θα στηριχτούν για να αντιπολιτευτούν θα είναι αυτές που εμφανέστατα τις εμφανίζουν τώρα, όλο ο κορυδαλός. Εκεί που πήραν 80% στις ευρωεκλογές ψήφους. Είναι η δύναμή τους. Και θασώς, ανοιχτά, νομικά, καθίπτονται και αφήνουν δεύτερο του ασκέδη. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Ένας έτοιμος, εντός εισαγωγικών, κατά τα άλλα αεροπαγήτης, υφυπουργός δικαιοσύνης, πρώην διευθυντής της ΕΕΠ, ο κ. Παπαγγελόπουλος,
μας διαβεβαίωσε με στόχο ότι ο Λοβάτης είναι στο μεγαλύτερο σκάνδαλο από τις ειδήσεις του ελληνικού κράτους. Τόσο σίγουρος. Άρα έχει τα στοιχεία να τα αποδείξει. Δεν πρέπει να κριτευτεί πρώτος αυτός, να μας αποδείξει με τόση βεβαιότητα που μας διαβεβαίωνε περί του γεγονότος. Θα δείτε λοιπόν ότι απαντήσεις άγονται από ροβίκονες, από φιλίες της φωτιάς κλπ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του κύριε Καπούση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάννη μου, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η κυρία Δώρα από τον Οροπό θα κλείσει την εκπομπή γιατί ο χρόνος ολοκληρώνεται σχεδόν, αλλά όμως πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε την κυρία Δώρα από τον Οροπό. Κυρία Δώρα, σας ακούμε. Κυρία Δώρα, για να ακουστείτε καλά, θα πρέπει να κλείσετε την τηλεόρασή σας, γιατί δεν ακούει κανείς τίποτα. Πρέπει να κλειστώ, γιατί δεν πρέπει να ακούω την ηχή. Χαμηλώστε τον ήχο, χαμηλώστε τον ήχο της τηλεόρασης. Ναι. Να σας ακούσουμε. Λοιπόν, γεια σας πρώτον. Γεια σας. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Εγώ ψήφισα ΠΑΣΟΚ όλη τη ζωή μου. Έχω έρθει από τη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν. Στην Ελλάδα ποιος την έχει φέρει εδώ που έφερε αυτά τα χάλια. Εσείς τι λέτε. Εγώ λέγω το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Καταστρέψαν την Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Την άποψή σας θέλουμε. Ναι. Στα νοσοκομεία δεν υπήρχαν γιατροί. Πηγαίνανε και δεν υπήρχαν γιατροί. Δεν υπήρχε τίποτα. Ο Τσίπρας τι. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την επικοινωνία με την κυρία Δώρα από τον Οροπό. Σας ευχαριστούμε πάντως για την παρέμβασή σας και την επικοινωνία που έχουμε. Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ραντεβού στην επικαιρότητα, όπως είπαμε. Η εκπομπή αυτή θα μεταδοθεί απόψε το βράδυ στις 12, σε επανάληψη δηλαδή, αλλά και στις 7 το πρωί, επανάληψη. Πιστεύω ότι θα τη δούμε, αυτοί που δεν την είδαμε, ή να την ξαναδείτε, γιατί ενδεχομένως να μπορέσετε να σκεφτείτε κάποια πράγματα. Αυτή η εκπομπή, το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι κάποιες σκέψεις να δημιουργήσει σε όλους εσάς οι οποίοι θα πάτε την Κυριακή στην κάλπη και εκεί θα αποφασίσετε ποια κυβέρνηση θα έχουμε τη Δευτέρα το πρωί. Αυτό. Θα είμαστε μαζί όμως αυτές τις μέρες, δηλαδή και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή, ώρα 2 το μεσημέρι, στις 2 το μεσημέρι, μια εκπομπή που όπως σας είπα είναι του συναδέλφου Γιάννη Λοβέρδου, ο οποίος είναι υποψήφιος με Νέα Δημοκρατία στον δυτικό τομέα της Β' Περιφέρειας Αθηνών και λόγω εκλογικής νομοθεσίας δεν είναι μαζί σας, αλλά θα είναι μαζί σας την Δευτέρα το μεσημέρι. Μετά τις εκλογές εννοείται. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Μας τιμά η τηλεθέαση από τους φίλους ακροατές και η παρέμβασή σας. Γεια σας, καλό απόγευμα.